Βεβαίως και η ελληνική οικονομία δεν είναι σε δοκιμαστικό σωλήνα, αλλά επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις και την επιβράση της διεθνούς οικονομίας. Όμως, αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα και ποιες είναι οι αιτίες. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο νέο αφήγημα της κυβέρνησης, στο νέο μύθο που πλασάρει. Δηλαδή τι, ότι η προσέλκυση των επενδύσεων είναι το κυρίαρχο ζητούμενο, γιατί μέσα από την προσέλκυση των επενδύσεων και τις νέες επενδύσεις θα δημιουργηθούν νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Όμως αυτός ο ισχυρισμός διαψεύδεται. Και διαψεύδεται με κάθε τρόπο και καθημερινά. Γιατί ακριβώς οι επενδυτές αυτό που θέλουν για να κάνουν επενδύσεις θέλουν φθηνούς εργαζόμενους, εργαζόμενους χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, εργαζόμενους αναλώσιμους. Για παράδειγμα, και στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πιο πριν, ο τουρισμός και η ενέργεια απορροφούσαν πάνω από το 60% των επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακού νόμους. Τι θέσεις εργασίας απασχόλησης δημιουργήθηκαν και στον τουρισμό και στην ενέργεια? Θα έπρεπε να ήταν οι καλύτερες θέσεις εργασίας, οι καλύτερα αμοιβωμένοι εργαζόμενοι. Όμως το αντίθετο συνέβη. Έχαμε λοιπόν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. 15 διαφορετικές συμβάσεις εργασίας υπάρχουν μόνο στον τομέα του τουρισμού. Και δεν λέμε για την ανασφάλιστη και τη μαύρη εργασία. Γιατί η βασική επιδίωξη του κάθε επενδυτή είναι ακριβώς πώς θα μειωθεί το λεγόμενο κόστος της εργασίας, μισθολογικό ή μη μισθολογικό. Γι' αυτό άλλωστε και ο ΣΕΒ απαιτεί καθημερινά όχι μόνο να μην υπάρξουν αλλαγές, αλλά και να διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες ζούγκλας που υπάρχουν και να διευρυνθούν περισσότερο. Βάζοντας το στόχαστρο, για παράδειγμα, την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους εργασίας. Και αυτές τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, οι κυβερνήσεις, σημερινή και προηγούμενες, έσπευσαν να τα νομοθετήσουν. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένα από τα πρώτα μέτρα τα οποία νομοθέτησε στον αναπτυξιακό νόμο ήταν την ουσιαστική κατάργηση των κρατικών συμβάσεων. Ή το πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία τις νέες θέσεις εργασίας, τις νέες θέσεις απασχόλησης, ήταν στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, όπου επί της ουσίας οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα δουλεύουν κάτω από χειρότερους όρους και χειρότερες συνθήκες από τους ίδιους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Γιατί αυτό που απασχολεί περισσότερο τόσο τους εργοδότες όσο και τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ασκεί την αστική διακυβέρνηση, είναι ακριβώς η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους. Γιατί αυτό απασχολεί, το ποσοστό κέρδους είναι που απασχολεί τον κάθε εργοδότη. Αν θα επενδύσει, αν θα τοποθετήσει δηλαδή τα διαθέσιμα κεφάλαια τα οποία έχει. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες και πολύ περισσότερο μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και υποχειρότερους όρους εργασίας, αυξάνεται όλο και περισσότερο το κομμάτι της πίτας που παίρνει το κεφάλαιο και όλο μικρότερο κομμάτι της πίτας κατευθύνεται προς τους εργαζόμενους. Με αποτέλεσμα, ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος να συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Και αυτό δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς και το λόγο και τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι μόλις το 0,9% των πιο πλούσιων σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κορφή της πυραμίδας που βρίσκονται, διαθέτουν το 43,9% του παγκόσμιου πλούτου, ενώ αντίθετα αυτοί που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας, το 56,6% των πιο φτωχών σε παγκόσμιο επίπεδο διαθέτει μόλις το 1,8% του παγκόσμιου πλούτου. Και μετά μιλάτε για ισότητα. Ποια είναι η ισότητα? Πού την είδατε την ισότητα? Του κράτους δικαίου και της ισότητας. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα
είναι ακριβώς να έχουμε την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που θα οξύνονται όλο και περισσότερο. Γιατί όλο και περισσότερος πλούτος θα εσωρεύεται σε λιγότερα χέρια και όλο και περισσότεροι θα ζουν κάτω από χειρότερες συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι στο DNA του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν αλλάζει. Όπως ο ήλιος δεν πρόκειται να βγει ποτέ από τη Δύση, έτσι και ο καπιταλισμός δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ένα δίκαιο κοινωνικό σύστημα. Ίσα-ίσα θα γίνεται όλο και πιο άδικος, όλο και πιο εκμεταλλευτικός ο χαρακτήρας του. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όποιες μεθόδους και αν χρησιμοποιείτε, όποια διακυβέρνηση και διαχείριση και αν υπάρχει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η διαπάλη, την οποία παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες και στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, είναι ακριβώς ποιος είναι ο καλύτερος, η κυβέρνηση ή η αξιωματική αντιπολίτευση, να διαχειριστεί τα ακραία φαινόμενα φτώχειας. Να γίνει δηλαδή η αναδιανομή της φτώχειας, οι λιγότερο φτωχοί να πληρώσουν για τους περισσότερους φτωχούς, ενώ αντίθετα το κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βλέπουμε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη να διατηρηθούν τα επιδόματα. Τα επιδόματα φιλανθρωπίας και διαχείρισης των ακραίων φαινομένων της στόχης. Ενώ αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία ανταπαντά, βάζοντας τη μάχη και στο Σύνταγμα, συνταγματοποιώντας το κιόλας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γιατί ούτε οι πιο αισιόδοξοι υπερασπιστές του καπιταλιστικού συστήματος δεν πιστεύουν και της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά από τα χρόνια της ανάπτυξης, αν θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, θα βελτιωθεί η θέση των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη, τι προσπαθούν και οι δύο μαζί, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα συνεπικουρούμενα, προσπαθούν να επιτύχουν τη μείωση των απαιτήσεων. Ο λαός δηλαδή να βολεύεται με ορισμένα ξεροκόμματα φιλανθρωπίας και όχι να διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών. Και όσα τμήματα δεν μπορούν να τα ενσωματώσουν για να αντιμετωπίσουν τις αιστείες αντίστασης οι οποίες υπάρχουν, τότε επιστρατεύουν τον αυταρχισμό. Γιατί είτε με το κάρωτο είτε με το μαστίγιο θέλουν να αποτρέψουν την εκδήλωση και τη γενίκευση αυτών των αντιστάσεων. Έτσι λοιπόν έχουμε την εργοδοτική τρομοκρατία και στην εποχή των προηγούμενων κυβερνήσεων και σήμερα. Η δημοκρατία άλλωστε, η αστική σας δημοκρατία σταματά έξω από τις πύλες των εργοστασίων με τις απειλές, τους εκβιασμούς, τις απολύσεις από μεριάς της εργοδοσίας των πιο πρωτοπόρων εργαζόμενων. Έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όλο και περισσότερο γίνεται πιο αυταρχικό για να αντιμετωπιστούν οι αγώνες των εργαζόμενων. Παράδειγμα, οι απεργίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμβληματικά έφερε αυτή την αλλαγή. Γιατί ήθελε να δώσει εξετάσεις στο ΣΕΒ ότι είναι καλό παιδί, γιατί δεν έχει κανένα δημοσιονομικό όφελος από το μέτρο που πήρε για τις απεργίες. Αλλά και αυστηροποίησε και τον ποινικό κώδικα. Ενώ συνήθως στο νέο ποινικό κώδικα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ όλες οι ποινές μειώθηκαν, σε δύο μόνο αυξήθηκαν οι ποινές. Στη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών και στην διατάραξη των συγκοινωνιών. Δηλαδή στους αγρότες, στους μαθητές και στους φοιτητές που διεκδικούν. Γι' αυτό και τα μαθητοδικεία και τα αγροτοδικεία. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία το προχώρησε ακόμη παραπέρα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Έτσι λοιπόν, και βεβαίως πάει και ένα βήμα παραπέρα με την καλλιέργεια του κοινωνικού αυτοματισμού απέναντι σε όποιους εργαζόμενους βρίσκονται στον δρόμο. Έτσι κι αλλιώς η κρατική καταστολή είναι το αποτέλεσμα του νόμου και της τάξης. Γιατί το αστικό κράτος αποτελεί την οργανωμένη βία των εκμεταλλευτών. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει όποιο κόμμα και αν βρίσκεται στην αστική διακυβέρνηση, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ΚΙΝΑΛ. Γιατί το κράτος δικαίου είναι το δίκαιο των εκμεταλλευτών και γιατί πίσω από την τυπική ισότητα βρίσκεται η ουσιαστική και πραγματική ανισότητα που προκύπτει από την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Θα ήθελα να πω 2-3 σημερινά παραδείγματα μόνο και μόνο. Θεσσαλονίκη. Απρόκλητη επίθεση αστυνομικών δυνάμεων ενάντια σε κινητοποίηση για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, για την προστασία της πρώτης κατοικίας που έβρισε τον πληστηριασμό. Η εργοδοσία του Πράκτικερ στη Μάνδρα κάλεσε την αστυνομία για να μην γίνουν εκλογές ή να ελέξει ποιος πάει να ψηφίσει στα σωματεία. Στην Κεφαλονιά οι σχολικές καθαρίστες βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας για την καταβολή των δουλευμένων
τα 300 ευρώ που παίρνουν οι σχολικές καθαρίστριες και διεκδικούν τα δουλευμένα τους. Κινητοποίηση εργατικών σωματείων και φορέων της νεολαίας ενάντια στο ΧΙΤΑ, στη Φυλή. Κινητοποίηση σήμερα το απόγευμα ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και έμπραχτη αλληλεγγύη των εργαζόμενων στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, στο Σκαραμαγκά και στη Μάντρα και στο Οσχιστό. Αυτή είναι η υπεροχή, η ηθική υπεροχή της εργατικής τάξης, η οποία προκύπτει, πηγάζει και καθορίζεται από την ιστορική της αποστολή, ως δηλαδή νεκροθάφτη του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος. Και ο πολλαπλασιασμός αυτών των αιστείων αντίστασης, ο συντονισμός της δράσης, η κοινή οργανωμένη πάλι, είναι αυτό που φοβάστε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και λοιποί. Και προσπαθείτε είτε με το μαστίγιο, είτε με το καρότο να το ενσωματώσετε μέσα και να το ευνουχίσετε. Το ΚΚΕ αυτό δεν θα το επιτρέψει. Θα αποκαλύψει και θα αποκαλύπτει καθημερινά τη σύγκληση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ στον κοινό στρατηγικό στόχο, που δεν είναι άλλος παρά η ενσωμάτωση του εργατικού και λαϊκού κινήματος κάτω από ξένη σημαία, στα πλαίσια του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος. Ένα εθνικό συμφέρον το οποίο οδηγεί στην υποταγή της εργατικής τάξης κάτω από τα συμφέροντα της αστικής τάξης, που οδηγεί στην υποταγή της εργατικής τάξης κάτω από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Το αποτέλεσμα αυτών των εθνικών στόχων της εθνικής ομοψυχίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι λαοί να βρίσκονται συνέχεια χαμένοι. Γιατί μόνιμα χαμένοι είναι οι λαοί, η εργατική τάξη και ο ελληνικός λαός. Αυτοί είναι που θα ματώσουν είτε με την υπεριαλιστική ειρήνη και τον πιστόλι στον κρόταφο, είτε με τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Η πραγματική διέξοδος βρίσκεται στη χειραφέτηση από τη λογική ενσωμάτωση κάτω από τους εθνικούς στόχους, στη χειραφέτηση εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, όπου στο επίκεντρο αυτής της χειραφέτησης πρέπει να μπει το σύνολο των λαϊκών αναγκών και το πώς αυτές οι λαϊκές ανάγκες θα ικανοποιηθούν. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι στο στόχαστρο πρέπει να μπει ο πραγματικός αντίπαλος. Και πραγματικός αντίπαλος για την εργατική τάξη και για το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων είναι και θα είναι το καπιταλιστικό κέρδος, ένα καπιταλιστικό κέρδος που το θωρακίζει αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Γιατί η εναλλακτική πρόταση για τους εργαζόμενους δεν είναι μια άλλη μορφή αστικής διακυβέρνησης, κύριε Τσακαλώτο, ούτε βεβαίως το τρίτο μνημόνιο το οποίο φέρατε. Γιατί η εναλλακτική πρόταση, η πραγματική ρεαλιστική διέξοδο για την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα είναι η ανατροπή αυτού του συστήματος, για να μπορούν ακριβώς να ζήσουν με βάση τις ανάγκες τους. Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι εργάτες μπορούν να τα καταφέρουν χωρίς τους εργοδότες και μάλιστα να πρωταγωνιστούν, ενώ αντίθετα το άλλο δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή οι εργοδότες δεν μπορεί να ζήσουν χωρίς την εργατική τάξη, γιατί μόνο αυτοί μπορεί να εκμεταλλευτούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.